Αλέξανδρο, ο Διόνυσος δεν είχε πάει εκεί. Βεβαίως. Και ο Ηρακλής στην Αμερική. Ναι, και, ναι, ο ένας από εδώ και ο ένας από εκεί. Και σμίξανε και οι δύο. Έτσι. Ναι, και γιατί δεν έπρεπε να πάει ο Αλέξανδρος αφού είχε πάει ο Διόνυσος. Γιατί ήταν άλλο το σύστημα. Ναι, μεν. Δηλαδή, ναι, μεν. Ακούστε, όταν είχαμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο στην αρχαιότητα να έχουν κυριευθεί το 70%, να μην πω το 70, να πω το 50% των ιερατείων στην αρχαιότητα από απέναντι, από την Ανατολή δηλαδή. Από εκεί και πέρα το πράγμα άρχισε να λειτουργεί ανάποδα. Κάθε τόσο που περνούσε, γι' αυτό όταν ήρθε ο Πυθαγόρας, όπου βρισκόταν και όπου στεκόταν, μιλούσε έντονα για τις αιματήρια, για την αιματήρη θυσία. Έντονα. Απαγορεύεται, απαγορεύεται και απαγορεύεται. Αυτός το έλεγε, αυτός το άκουγε. Τα ιερατεία δεν έπαιρναν χαμπάρι τίποτα. Να σου να σφάζουν βόδια, να σου να σφάζουν αρνιά, να σου να σφάζουν εκείνα. Γι' αυτό και όλοι οι Πυθαγόροι ήταν φυτοφάγοι. Ακριβώς. Για να πάρουν την μήνυση. Δεν ήταν φυτοφάγοι, έτρωγαν ψάρια. Και αυτό που κατάρξε και ο Χριστός δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Ναι, από εκεί και ο Χριστός έβαλε το, πώς λένε τα κουπάνια, παιδιά, ο Χριστός, και ψωμί και αυτό είναι. Ασκληπιακή θεωρία. Αυτό διδάσκαν, διδάσκαν και στα ασκληπία. Δεν τρώμε ό,τι έχει καρδιά. Τέλος. Ό,τι έχει καρδιά απαγορεύεται. Μόνο το ψάρι δεν έχει καρδιά. Γιατί έχει άλλο σύστημα τροφοδοσίας του αίματος. Τροφοδοτεί μια άλλη αντλία. Άλλος τρόπος. Θεωρείτε ότι είναι ψυχή αυτό που έχει καρδιά. Η καρδιά, τώρα θα μπούμε να εξηγήσουμε μια λεπτομέρεια εδώ. Τι είναι η καρδιά? Η καρδιά έχει το λειτουργικό μέρος της έλξης και της άποσης. Η καρδιά ανήκει στην κάθετη ακτίνα, η οποία αποτελείται από τρία μέλη και είναι η θεία πρόνοια. Δηλαδή μέσα στην καρδιά μας κρύβεται η θεία πρόνοια. Κρύβεται η θεότητα. Και όπως λειτουργεί η καρδιά, όπως λέω πάντα όταν μιλάω για το, για την γνώση, για την ρυθμική γνώση, για να καταλάβουν όσοι μιλάω τι σημαίνει ρυθμός, πώς οι αρχαίοι Έλληνες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ρυθμούς. Ο ρυθμός της ρόδας ανήκει στον τρόπο που δουλεύει η καρδιά. Και η καρδιά δουλεύει παπ-παπ-παπ-παπ. Και αρχικά νομίζω ότι είναι δίχρονο αυτό. Αν δεν είναι, είναι τρίχρονο. Γιατί είναι παπ-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 
Μπουμ, τα, τα, μπουμ, τα, τα. Βαλσάκι. Κάθε τι αντίνα. Ένα, δύο, τρία. Αυτό όμως έχει άλλη αξία από το 4 τέταρτα. Το ένα είναι μπουμ, τα, τα, μπουμ, τα, τα. Και το άλλο είναι τα, 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 τα. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Ρυθμικότητα μηδέν. Με το ένα έχει... Μουσικότητα, να το πω έτσι. Έχει αγωγή τριήχου. Είναι τριήχο. Σαν τη λύρα του Ερμή. Σαν τη λύρα του Ερμή. Με τις τρεις διαφορετικές χορδές. Το άλλο είναι τέταρτο στατικό. Ο χρόνος του χωροχρονικού συνεχούς. Ο χώρος του, του χωροχρονικού συνεχούς τώρα, αν πάνω σε κάθε χρόνο του, της Τετάρτης, έτσι, τα τέσσερα μέλη της οριζόντιας τώρα, αυτό που ήρθε ο Απόλλων και πρόσθεσε στην κάθετη, στο 3 ήρθε ο Απόλλων και βάλε το 4. Αν πάρουμε 1, 2, 3, 4 και χρονίσουμε μία τριάδα πάνω στο καθένα, τι έχουμε, 12. Να οι 12 ώρες. Ολοκλήρωση. Ακριβώς.
Και πώς μετράει πλέον το τεσάρι? Πα 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 τακ 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 τακ. Ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και είναι μπου πα πα. Αυτά είναι οι αρχαίοι ελληνικοί ρυθμοί. Ποιοι έχουν τέτοιους ρυθμούς συμπλεγματικούς, ανακατεμένους? Οι Λατίνοι. Και πώς λέγονται αυτοί οι ρυθμοί? Σάλσα. Τι σημαίνει σάλσα? Σάλτσα. Ανακατεμένος ερχόμενος. Τρία και τέσσερα. Τώρα. Άρα το τρία που είναι κάθετα αντιστοιχεί με την καρδιά. Ακριβώς. Με το πνεύμα. Μέσα στην καρδιά κρύβεται η πρώτη συχνότητα, η ιδιοσυχνότητά μας, η οποία η καταγωγή της είναι από την πρώτη έλξη και έχει την πρωταρχική συχνότητα του α. Μα μέσα στην καρδιά δεν βρίσκεται και το τοπίρ. Εκεί είναι όλα. Αυτό καρδιά, ίδιο. Και η καρδιά έχει δικό της εγκέφαλο, γιατί παράγει δικό της ρεύμα, ανεξάρτητο από το κεφάλι. Και γι' αυτό άμα πεθάνουμε, αυτή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα, για λίγο. Πρόσεξε εδώ τι γίνεται. Τώρα έχουμε δύο διαφορετικές ενεργειακές πηγές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η μία, ναι, θα το εξηγήσουμε τώρα αναλυτικά, το δώσουμε να το καταλάβεις. Η μία είναι της καρδιάς, που είναι το ισχυρό και το πρώτο, και το δεύτερο παράγεται μέσα στον κοκλία του αυτιού μας, το οποίο τροφοδοτεί τον εγκέφαλο αυτό. Άρα το τύμπανο, ο ήχος που παίρνουμε, μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και τροφοδοτεί τον εγκέφαλο. Και παράλληλα ο παλμός, ο πρωταρχικός της καρδιάς, το πρώτο φα, το πρώτο πυρ που είπες, αυτό δίνει, στέλνει και ενεργοποιεί ακόμα πολλαπλάσια αυτό που παίρνουμε εμείς και το μετατρέπουμε εμείς ίδιοι. Την αυτό... Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, μια σύνοψη. Λαμβάνουμε την πληροφορία. Μπράβο. Της δίνουμε ζωή. Έτσι. Σκεφτόμαστε και αυτό που σκεφτόμαστε. Από τη στιγμή που γίνει μια κάτι στον κόσμο των ιδεών, μπορεί να λάβει χώρα στον κόσμο της πράξης. Γι' αυτό λένε η νέη κβαντική θεωρία. Η νέα κβαντική θεωρία λέει ότι ο εγκέφαλός μας, η νόησή μας, η σκέψη δηλαδή, παράγει ύλη. Με τη μόνη διαφορά που αυτή η ύλη που παράγουμε είναι ύλη στο χώρο, αυτό πρέπει να το τονίζουμε γιατί το μπερδεύουμε, είναι ύλη στο χώρο των σκεπτομορφών. Είναι άλλο. Είναι άλλο το επίπεδο αυτό. Είναι το επίπεδο της αντιχθόνας. Είναι άλλη διάσταση αυτή. Υπάρχει περίπτωση έτσι δηλαδή η ανθρωπότητα να ζητούσε ασυνείδητα σωτηρία και να κατέβασε τον Ιησού σε ενσάρκωση, δηλαδή να τον είχε κάνει σκέψη ασυνείδητη και να πήρε σάρκα και οστά? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο... Και όχι μόνο τον Ιησού, οποιαδήποτε έτσι φωτεινή οντότητα. Είναι ένα πρόγραμμα, θα τρελαθώ με αυτά τα τηλέφωνα, παιδιά, δεν γίνεται εγώ. Θα το κλείσω. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο άκουσε να δεις τι γίνεται τώρα. Γιατί μπήκαμε σε μια κουβέντα πολύ μεγάλη τώρα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα... Αυτά θα ανεβούνε τώρα, δε. Ναι, γίνεται το βίντεο, είναι γράφει. Ναι, γράφει, θα το πάρετε αυτό, θα το έχετε. Λοιπόν, και θα ανέβουνε, κιόλας θα ανεβάσω. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κινείται σε ανώτερα επίπεδα, στα οποία δεν μπορούμε εμείς να προσεγγίσουμε με τίποτα, και είναι στο επίπεδο των θεοτήτων. Είναι μετά την 7η. Και αυτό είναι μία διαδρομή η οποία ορίζει τα βήματα του χωροχρονικού συνεχούς. Γι' αυτό, όπως έχω πει πολλές φορές, ο Απόλλων ήταν μάντης, γιατί γνώριζε αυτά τα βήματα πριν δημιουργηθούν, πριν γίνουν. Και τι γίνεται τώρα? Έχουμε την απόδειξη ότι συμβαίνει έτσι. Έρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος και πάει και τους κλείνει μέσα. Χωρίς να έχει αυτή την εντολή, την οποία την πήρε καθοδόν από τον ίδιο το Θεό την εντολή. Δεν θέλω να πω παραπάνω, μέχρι εδώ καλά είναι. Καλά είναι. Μέχρι εδώ. Την παίρνει εδώ και παντί να πάει εκεί που του είχαν πει, πήγε αλλού αυτός. Πήγε εκεί που του είπε
ο πατέρας του. Γιατί μπορεί να ήταν ο Φίλιππος πατέρας του. Βιολογικός. Ο άλλος είναι πατέρας των ανθρώπων. Του όλου, των ανθρώπων ακριβώς. Ο πρώτος των ίσων. Έτσι. Κατά συνέπεια είναι πατέρας του. Του λέει θα πας εκεί. Γιατί θα πάω εκεί? Γιατί επιλέχθηκες να ανοίξεις το δρόμο για να έρθει ότι ανέβει. Ο οποίος ήρθε. Α, γι' αυτό είχε πάει, να προετοιμάσει δηλαδή τις... Το δρόμο του Τιανέως, ο οποίος ο Τιανέως απέκτησε ένα δεύτερο όνομα, το οποίο ονομάστηκε Ιησούς. Ας το δούμε έτσι. Γιατί αν το δούμε λίγο διαφορετικά θα μπερδευτούμε. Και θα μπερδευτούμε. Ένα και το αυτό πρόσωπο είναι. Δεν μπορώ να το εγγυηθώ με απόλυτη βεβαιότητα. Τα στοιχεία όμως με οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Σχεδόν πανομοιότυπη. Ναι, και ίδια περίοδος. Τα στοιχεία με κατευθύνουν σε αυτήν την απόφαση. Επειδή όμως έχω μάθει να είμαι εγκρατής από τους άνωθεν και δεν επιτρέπουν να λέμε πράγματα τα οποία... Ξαμίτους. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Οπότε τι να πω, να λέω αρλούμπες. Με τα μαθηματικά μπορώ να αποδείξω τα πάντα. Αυτό, εκεί δεν χωράνε μαθηματικά. Γιατί είναι, υπερβαίνει το όριο της Ιεράς Τετρακτής. Δηλαδή είναι πάνω από τη δωδεκάτη. Είναι πάνω από τη δωδεκάτη, ακριβώς. Πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω μαθηματικά. Οπότε δεν μπορώ να το ισχυριστώ κιόλας. Μπορώ όμως να κάνω παραλληλισμό και να πω, έχω δύο εικόνες και βλέπω δύο εικόνες. Αυτές μήπως επικοινωνούν κάπου, μήπως είναι σε κάποιο άλλο επίπεδο, μπάνε και υπάρχει μία καμπύλη. Μήπως είναι ένα καμπύλη. Το επίπεδο το οποίο εκφράζεται, ένα το επίπεδο. Ένα είναι το. Οπότε αφού είναι ένα το επίπεδο, ό,τι βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Ακριβώς. Είναι ένα. Και λίγο τώρα, εγώ με το δικό μου το μυαλό, δεν μιλάνε για διτότητα. Σε αυτό το επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα μετά υπάρχει είναι, διτότητα. Γιατί ο Δίας τι είναι, δεν είναι διάδα. Δία. Αλλά είναι ζεφ, και ζεφ. Και ζεφ που τα ενώνει. Άρα έχουμε δύο κομμάτια από το ίδιο υλικό που ενώνονται σε μια κορυφή. Αυτό όμως δεν μπορώ να το αποδείξω. Γιατί είναι ο κανόνας έξω από την Ιερά Τετρακτή. Δύο κομμάτια που ενώνονται στο ίδιο σημείο. Επάνω, έξω, σε άλλο επίπεδο. Αλλά είναι δύο κομμάτια. Δηλαδή, είναι είμαι εγώ και εσύ... Επίπεδο. Είναι στο χρηστικό επίπεδο, ενώνονται στο χρηστικό επίπεδο. Εδώ είμαστε δύο κομμάτια ξεχωριστά, αλλά ενωνόμαστε, έχουμε επαφή και επικοινωνία σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο μας δίνει εκεί, ας το πούμε έτσι. Βλέπε το σώμα μας. Δύο χέρια, δύο ποδαράκια. Το ένα πατάει δεξιά και το άλλο πατάει αριστερά. Δηλαδή, μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να ανοίξω τα δυο μου πόδια και το ένα να πατάει σε μία σανίδα και το άλλο και από μέσα να περνάει νερό. Το ένα είναι προβολή του άλλου. Το ένα είναι κομμάτι του άλλου, αλλά έχει διαχωριστεί προσωρινά μέχρι να, μέχρι να ξαναγίνει η επανένωση. Έτσι ακριβώς. Και λέω, μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ερώτημα. Δεν το ξέρω όμως. Και δεν μπορώ να το ισχυριστώ. Και επειδή είμαι πολύ συνεπής με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις και να λέω ό,τι θέλω. Πρέπει να το αποδείξω. Σε μένα πρώτα. Πρώτα θα το αποδείξω σε μένα και μετά θα βγω φόρα παρτίδα να αρχίσω να λέω. Μέχρι στιγμής αυτό έχω κατανοήσει. Ότι είχαμε δύο μελή, δύο οντότητες, η μία πασίγνωστη, η οποία έμεινε ως ιστορικό πρότυπο και με πλούσια αναφορά, το δε άλλο δεν έχουμε τίποτα. Αλλά έχουμε μόνο φήμες. Φήμες όμως, οι οποίες είναι οι ίδιες με αυτές των αναφορών. Άρα μήπως όταν η πίστη συνδυάσει την απόδειξη, τότε θα έχουμε την αλήθεια.
Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι. Και λέω τώρα εγώ. Πώς είναι δυνατόν να έχω πίστη σε κάτι πρώτον, ότι δεν αποδεικνύεται, και δεύτερον, από εκεί που ξεκινάει η θεωρία του μη αποδεδειγμένου, είναι η πηγή του ψεύδους. Εκεί... είναι λίγο γκρίζα ζώνη. Κατάμαυρη. Αποδεικνύεται όμως ότι είναι ψεύδος. Ή παίρνουμε σαν δεδομένο ότι από τη στιγμή που δεν αποδεικνύεται είναι ψεύδος. Το πρώτο ψέμα για μένα είναι το οποίο το κατάλαβα σε ηλικία 12 χρονών, ήμουν 11, εκεί κάπου. Όταν άκουσα και τον προπατόρων ημών και αρχίζουν Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους Εβραίους. Και μου έλεγε κόκαλα, λέω εγώ, πώς δεν το έχω καταλάβει τόσο καιρό, λέω, πού έχουμε στην εκκλησία αυτό, κόκαλο. Και μόλις τελειώνει ο παπάς, του λέω, Παπαγιώργια, του λέω, πού είναι ο Ηρακλής, πού είναι ο εκείνος, πού είναι ο Σοκράτης, πού είναι ο Πλάτων. Έρε τι ξύλο έφαγα από το δάσκαλο. Έτσι τα είχε μάθει. Έτσι τα ήξερε. Τυχερός είσαι. Τα είχε μάθει ακριβώς. 300 χρόνια νωρίτερα θα σε είχαν κάψει. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μπας πίδος, έτσι έγινε αυτό το περιστατικό. Από και πέρα, παρατηρώντας όμως όλο αυτό το πακετάκι το οποίο μας έχουν σερβίρει, βλέπω ότι είναι σερβιρισμένο. Πολύ καλά σερβιρισμένο, με πάρα πολύ ωραίο τραπεζομάντιλο, με πολύ ωραία διακόσμηση, με ωραίο στυλ, με ωραίο στημένο, με τα ποτηράκια του τα όμορφα, με το έτσι του, με τα μαντιλάκια του, με το όλο. Είναι ένα συστηματάκι πολύ καλά, προσεγμένα δηλαδή και περιποιημένα σερβιρισμένο. Να το τραπέξουμε και άλλο. Γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος... Αλλά αυτό ήταν... Όχι, πολιτικά τι είχε στο μυαλό του για να γίνει επιλογή, για αυτό έγινε. Έτσι. Δεν ήταν επειδή ήταν θεολογικά αναζήτηση. Δεν υπήρχε. Είχε δημιουργηθεί αυτό που δημιουργήθηκε και για όφελος πολιτικό. Εξυπηρέτησε τους σκοπούς του. Έτσι, έτσι. Πολιτικός στόχος. Έτσι. Δεν ήταν... Διοικούσα αρχή. Πώς θα κάνουμε κουμάντο. Και πώς θα μακροημερεύσουμε αυτό το κουμάντο. Ξέρετε που γίνεται πιο σύνθετο η όλη εξίσωση. Σε διάφορες αναφορές, σε θαύματα ή και σε κάποιους ανθρώπους έτσι πιο ενωρατικούς που αναφέρουν... Τα θαύματα είναι μέχρι σήμερα. Ναι. Που δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε σε εκείνον ή σε κάποιον Άγιο όπως τους θέλει η Εκκλησία. Αλλά... Το θαύμα είναι θαύμα γιατί είναι κάτι το οποίο είναι θαυμαστό. Το θαυμάζεις για αυτό που συνέβη. Τώρα, πολλά εξ αυτών είναι αλήθεια. Λαμβάνω αυτόν τον όρο. Και πολύ ελάχιστα εξ αυτών είναι ψέματα. Έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό μου το κάνει ένα λίγο πιο δύσκολο στο να το αποσυνθέσω. Και λέω τώρα, υπάρχει λόγος, αφού υπάρχουν τα πολλά που είναι αλήθεια, να προσθεθούν αυτά με το ψέμα. Τι ωφέλος έχει. Απλά, είναι ομαδούλες και μαγαζάκια. Επί του προκειμένου πλέον, εκεί καταλήγουμε και λες τώρα η δικιά μας ενορία έχουμε εμείς έναν Άγιο ο οποίος κάνει θαύματα πολλά. Η άλλη ενορία όμως δεν έχει, δεν πρέπει να φτιάξει και αυτή με έναν. Λοιπόν, αυτό λέω, είναι το μαγαζάκια. Ανοίξαμε ένα μαγαζάκι εμείς, άνοιξε ο φιλαράκος μας δίπλα, μετά να και άλλος ένας, να και ο άλλος, να και ο άλλος. Εντάξει, εγώ έχει. Ο δικός μου, το δικό μου το μαγαζί, ας πούμε έτσι, το οποίο δεν είναι μαγαζί, είναι... δηλαδή προσφέρει έργο, πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι αληθινό. Είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο. Έχει την σκέπη του Θεού, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και η σκέπη του Θεού βοηθάει και γίνονται θαύματα στο δικό μου. Έρχεται ο πονηρός σου απέναντι και σου λέει, τι έγινε ρε. Αυτός κονομάει, πέφτει το τάλιρο αβέρτα σου λέει, να μη στήσω κι εγώ ένα να πούμε. Να και τα μανουάλια, να και τα κεριά, να και τα άλλα, να και τα κίνα και τα ποδό. Να και τα κομμένα νύχια του μοναχού του. Το έχουν εξαφτυλίσει το πράγμα. Εντάξει, ναι, δεν αναφέρομαι στο λόγο. Και λέω εγώ τώρα, κρατήστε τη σοβαρότητά σας. Αν δε που την κρατάνε όμως.
Τώρα να μου πεις, για αυτό το πακέτο τώρα αξίζει τον κόπο να καταρρεύσει το αληθινό κομμάτι, το αληθινό θεϊκό κομμάτι? Όχι. Δεν θα καταρρεύσει. Αυτό ακριβώς θέλω να καταλήξω. Με τίποτα. Και λέω το εξής. Αυτό θα στηριχτεί και θα παραμείνει. Και θα διασωθεί. Τα άλλα γύρω γύρω θα γίνουν έτσι όπως είπε, θα πτηνάζονται και θα γίνονται σκόλοι. Θα έρθει η ώρα.